Μεσημέρι, τόλμησα κιόλας να παραφράσω το τίτλο του βιβλίου που λέει «Είμαστε πια πρωταθλητές, είμαστε πια ταξιδευτές». Πήγα σε μέρη και εξακολουθώ να πηγαίνω σε μέρη που είχα ξαναπατήσει στο πόδι μου, στη ζωή μου όπως είναι εδώ η όμορφη Κεφαλονιά, για να διαπιστώσω και η διεισόμαση και η διεισωσή που είναι αυτό που ο ξενοφόν προηγουμένως στην Κρήτη λέμε κουζουλάδα των Κεφαλονιτών, η οποία από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν με πολύ αγάπη. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Αντώνη ως πρόεδρο του Κεφαλονιακού και τον Σάκη τον Δέλιο και τον Κεφαλονιακό Σύλλογο και το coach basketball.gr και όλους σας για την αγάπη με την οποία μας αγκαλιάσατε. Κάκα από την πρώτα απ' όλα γιατί είδα δύο ξενιτεμένους πια συναδέλφους μου, τον Ξενοφόντα τον Επαγγελάτο και τον Γιώργο τον Καραβαζή που ήμασταν μαζί στο κουλ πριν από 10 χρόνια. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί ταξίδεψα εκεί με δούμε μερικές εμβληματικές φιγούρες του ελληνικού μπάσκετ, του ελληνικού αθλητισμού και της ελληνικής κοινωνίας. Και νιώθω την υποχρέωση να τους αναφέρω όλους. Είπε τους μισούς προηγουμένως ο Ξενοφών, είναι ο Νίκος ο Παπανικολός. Εγώ νιώθω πάρα πολύ ωραία γιατί σήμερα σε αυτό το χώρο και το βράδυ στις 200 εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν και στο Δημοτικό Θέατρο Κέντρος και στο Χριστό Γυμναστήριο Αντώνης Θρήξης θα εκπροσωπηθούν 7 δεκαετίες του ελληνικού μπάσκετ αυτής γενομένης από τη δεκαετία του Σαφούδας ο Καρέκτης είναι ο πολύ φίλος με τιμά με τη φιλία του και την αγάπη του ο Νίκος Παπανικολός μας εκπληκτηρέθηκε χθες βράδυ στο τραπέζι ότι ο πρώτος αγώνας μπάσκετ που είδε ένα μας Παναθηναϊκό Sporting, τα πιτσιρικά τότε ο Νίκος, ήταν το 1948, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι εκπροσωπώνται σήμερα εδώ 7 δεκαετίες του ελληνικού μπάσκετ με την τρέχουσα δηλαδή και με τον Νίκο τον Παπανικολό και με τον Μιχάλη τον Κυρίτσι που υπήρξε άλλωστε πριν από την εγκαθίδρυση του διπολισμού στην Ελλάδα ο τελευταίος άνθρωπος που οδήγησε στην κατάξυση του πρωταθλήματος μια άλλη ομάδα πριν του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού και μια φορά της ΑΕΚ του τελευταίου μεγάλου Άρη του 91. Σήμερα εδώ στο Ιόνιο Πέλαγος του Παράς με παίκτη του Λιβέρι Ανδρίτσο την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη στο περιβόητο Παράς της Κέρκυρας. Ένας άνθρωπος που εδώ και χρόνια και ως καθηγητής Πολυτεχνείου και ως πολύ σπουδαίος προπονητής κορυφαίων ομάδων έχει αφήσει έντονο το προπονητικό στίγμα του. Για τον Λιβέρι Ανδρίτσο δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά μόνο το γεγονός ότι έχει αδικηθεί κατάφορα από την ελληνική ιστορική συλλογική μνήμη. Όλοι θυμούνται και καλώς όλοι θυμόμαστε τις βολές του Καμπούρη στη λήξη του τελικού της 14ης Ιουνίου του 2017. Οι Αμερικανοί λένε, και ο Μιχάλης που είναι και σπουδασμένος στην Αμερική, το ξέρει με το περιβόητο What If, τι θα συνέβαινε αν. Δεν θα υπήρχαν οι βολές του Καμπούρη, δεν θα υπήρχε το φάρμακο του Μπόρα μετά το σου του Μέμου, του Ιωάννου. Εάν ο Ολιβέρης Ανδρίτσος και πολύ σωστά θα διαγωνιστεί απόψε στις ελεύθερες βολές, δεν είχε βάλει τις δύο βολές που ήταν άμεσα απαιτητές για να μείνουμε ζωντανοί στο μάτσο. Ο Αργύρης έβαλε τις βολές του 101-101. Αν έκανε και τις δύο θα πηγαίναμε σε παράταση. Ο Ολιβέρης έβαλε τις βολές του καυτή πατάτα η μπάλα στο 87-89 υπέρ των Σοβιετικών. Θέλω να πω και κάτι άλλο, δεν του αρέσει να λέει αυτό. Το είχα πει άλλη μια φορά που με τίμησε με την παρουσία του στο βιβλίο στην Αθήνα. Ολιβέρης έχει δώσει ένα πολύ παράδειγμα ανθρωπιάς. Όταν σε ένα εστιατόριο πριν από μερικά χρόνια όρμησε μέσα σε πυρκαγιά για να σώσει μια οικογένεια που κινδύνευσε άμεσα να χάσουν όλα τα μέλη της ζωής της. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε αυτό. Οφείλω όμως να το πω. Ξέρω ότι κοκκινίζει, είναι ο άνθρωπος που έπαιξε 182 φορές στην ελληνική ομάδα και άλλαξε το στάτους της εθνικής γιατί ψηλώσαμε τότε. Παίζαμε με τρεις γκάρ και ο Ολιβέρης παίξει 2-2 να παίξει στο 3 και στο 4. Ότι το μπάσκετ και ο αθλητισμός γενικότερα δεν διεκδικεί μόνο το μπάσκετ τη μοναδικότητα αυτή, δίνει και κοινωνικά μηνύματα, εξού και η παρουσία όλων αυτών των εμβληματικών ανθρώπων της ελληνικής καλαθοσφαίρισης σήμερα εδώ στην Κεφαλονιά για να δώσουν το δικό τους μήνυμα σε αυτή την πολύ ωραία φιλανθρώπινη που λέει και ο αθλητικού και προσπαθούν και πέρα να το δούμε είναι φιλανθρώπινη, είναι φιλανθρωπική προσπάθεια που και εγώ προσωπικά και όλοι μας νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή και να είμαστε εδώ και να την υποστηρίξουμε. Άρα λοιπόν είναι και ο Νίκος Παπανικολός και ο Μιχάλης ο Κυρίτσης και ο Λιβέρης ο Ανδρίτσος και ο Γιώργος Ουσοκοπολίδας και ο Οδυσσέας Αντωνίου και ο Γιάννης ο Κομματέας και ο Αλέκος ο Μπουρδούλης και ο Μανώλης ο Καλογερόπουλος και ο Αλέξης ο Τσαντίδης και ο Ζεγανάνας και με πολύ αγάπη νομίζω και όλοι μας με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό ο καθένας από το δικό του μετερίζει και με τη δική του ιδιότητα θα βάλουμε ένα κεράκι εδώ
και για να σηκώσουμε λίγο τον μπάσκετ και την Ελλάδα και την κεφαλαιά πιο ψηλά, όπως είπε ο Θερμάς και η Ρωσία, αλλά και όλοι μας να αποδείξουμε ότι πάντοτε είμαστε και πρέπει να είμαστε κοντά σε προσπάθειες που αναδεικνύουν ότι το μπάσκετ δεν είναι ένα άθλημα που παίζεται πέντε εναντίον πέντε με μια σκυριά ραμπάντα σε ένα γήπεδο, αλλά μπορεί να μας απογειώσει και να μας ταξιδέψει πάρα πολύ ψηλά. Σας ευχαριστώ πολύ.